Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένα πολύ χρήσιμο έργο σε ό,τι αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων. Είναι πέρα από όσα συμβατικά γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Είναι η πιο σύγχρονη τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην αποκομιδή. Αφορά σε πλήρως υπογειοποιημένους κάδους, γιατί αυτό που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ως τεχνογνωσία είναι οι μη υπόγειοι κάδοι, δηλαδή αυτοί που εξέχουν του φυσικού εδάφους περίπου ένα μέτρο. Οι κάδοι στη δική μας περίπτωση είναι ελαφρύς, δεν είναι βαρέως τύπου, είναι πλήρως υπογειοποιημένοι, έχουν μια χωρητικότητα που αντιστοιχεί σε τρεις κάδους των 1.100 λίτρων. Δηλαδή πάνω από 3 τόνους σκουπίδια ο καθένας με λίγα λόγια. Ακριβώς. Τοποθετούνται σε 4 συστάδες των 2 κάδων. Ένας κάδος για τα συμβατικά απορρίμματα και ένας κάδος για την ανακύκλωση. Είχαμε υποβάλει το 2012 μια συνολική πρόταση 400.000 ευρώ στο Πράσινο Ταμείο. 16 υπόγειους κάδους. Έγινε δεκτή πρόταση για τους 8. Όμως το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και θεωρώ ότι φέτος θα απορροφήσει και τους απορροφηθούν και οι υπόλοιποι, η πίστοση δηλαδή που διατίθεται. Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα της αποκομιδής με τους υπόγειους κάδους εντάσσεται σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό που έχει να κάνει και με την ανακύκλωση που ενεργοποιείται αυτή την περίοδο, με το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες στον χώρο του ΧΙΤΑ. Και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση και οι συμπολίτες μας εδώ, αλλά και στον χώρο του ΧΙΤΑ, να βλέπουν σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη διαδικασία. Οι πολίτες τι πρέπει να κάνουν, πώς θα λειτουργήσει το σύστημα? Θα έλεγα καταρχήν, φέρνοντας στο μυαλό μου όσα προηγήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι αφήνουμε ως παρακαταθήκη στη νέα Δημοτική Αρχή ένα πολύ σημαντικό και σπουδαίο έργο σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση και σε ό,τι αφορά τους υπόγειους κάδους. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι τότε δεν το πίστεψε και δεν το ψήφισε. Θέλω να πιστεύω όμως ότι βλέποντας την χρησιμότητα και την σπουδαιότητά του και την αξία του, θα το αγκαλιάσει και θα το επεκτείνει. Από εκεί και πέρα, τις επόμενες ημέρες θα μοιραστούν περίπου 600 κάδοι ανακύκλωσης σε όλη την πόλη της ΚΟ. Θα μοιραστεί έντυπο υλικό σε ό,τι αφορά την διαδικασία της ανακύκλωσης για να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας με ποιον τρόπο θα γίνεται αυτό. Πιλωτικά λοιπόν γίνεται στην πόλη της ΚΟ και επειδή Δήμος ΚΟ δεν είναι μόνο η πόλη της ΚΟ, ξεκινούμε από εδώ και το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες δημοτικές κοινότητες. Σε αυτή την αρχική φάση, πιλωτικά ξεκινούμε με την πόλη της ΚΟ και με τα μεγάλα ξενοδοχεία, γιατί και αυτά έχουν ένα πολύ σημαντικό όγκο απορριμμάτων. Η αποκομιδή των απορριμμάτων από τους υπόγειους κάδους πώς θα γίνεται? Χρειάζεται κάποιο ειδικό σύστημα? Πώς θα μεταφέρονται και κυρίως πώς θα βγαίνουν τα υλικά που έχουν απορριφθεί εκεί? Μαζί με την προμήθεια των 8 υπόγειων κάδων έχουμε προμηθευτεί και 2 ειδικά γερανάκια, τα οποία τοποθετούνται πάνω στα συμβατικά απορριμματοφόρα που διαθέτει η υπηρεσία. Την επόμενη εβδομάδα θα φύγει το πρώτο για Αθήνα, προκειμένου να γίνει ειδική κατασκευή να τοποθετηθεί το γερανάκι. Έρχεται λοιπόν το απορριμματοφόρο και περίπου μέσα σε 2 με 2,5 λεπτά θα συλλέγει τα απορρίμματα από τον υπόγειο κάδο και θα συνεχίσει την διαδρομή του. Δηλαδή μπορεί να εκτελεί παράλληλα 2 λειτουργίες, 2 εργασίες και στους συμβατικούς κάδους απορριμμάτων αλλά και στους υπόγειους κάδους. Ουσιαστικά δηλαδή οι πολίτες θα μπορούν να απορρίπτουν απορρίμματα σε αυτούς τους κάδους εφόσον κατασκευαστεί το ειδικό απορριμματοφόρο? Περίπου στις 30 Αυγούστου θα είναι πίσω το πρώτο απορριμματοφόρο. Άρα λοιπόν θα τεθεί και σε λειτουργία το σύστημα. Δηλαδή αρχές του Σεπτέμβρη πλέον οι πολίτες θα ενημερωθούν από τα μέσα ενημέρωσης ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τους υπόγειους κάδους.